Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή θα πάμε, φίλες και φίλοι. Θα καλημερίσω την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία είναι μαζί μας. Κυρία Κεραμέως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζένο. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το εάν ή όχι η χώρα μας έχει βρεθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Βλέπουμε και έντονη κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση και ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας λόγω της ενεργειακής κρίσης, λόγω της ανόδου των τιμών. Υπάρχουν πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης, τις είδαμε από τον Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ετοιμάζεστε να δραπετεύσετε με εκλογές. Θα ήθελα σχόλιο και για τα δύο. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πολεμική σύραξη που ελπίζαμε να μην ξαναζήσουμε ποτέ στον πλανήτη και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο επίσης. Ζούμε πρωτόγνωρα γεγονότα και πρωτόγνωρες καταστάσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες και νομίζω ότι η Ευρώπη έχει στείλει συνολικά ένα πολύ ηχηρό μήνυμα και η Ελλάδα επίσης. Επειδή με ρωτήσατε για την θέση στην ιστορία, νομίζω ότι η Ελλάδα ήταν πάντα σωστή πλευρά της ιστορίας και το ίδιο ακριβώς κάνουμε και τώρα, χωρίς να φοβόμαστε, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της ελευθερίας, υπέρ του δικαιώματος του κάθε κράτους στην ανεξαρτησία του και ούτω καθεξής. Γιατί επί της ουσίας αυτό που συμβαίνει μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα από εδώ είναι ότι η Ρωσία έχει επιλέξει να εισβάλλει σε μια δημοκρατική ανεξάρτητη χώρα, να παραβιάσει το απαραβίαστο των συνόρων και ουσιαστικά να επιβάλλει το δικό της τρόπο ζωής σε μια γειτονική χώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς πρέπει να αφορά και αφορά όλους μας. Τώρα, από εκεί πέρα η χώρα μας έχει πάρει μια σειρά πρωτοβουλειών και έχει πάρει μια σειρά πρωτοβουλειών και στον τομέα της εκπαίδευσης. Και το λέω διότι προφανώς οι πρώτες σκέψεις που έχει κανείς όταν σκέφτεται το κουρανικό είναι η επιβίωση αυτών των ανθρώπων, είναι πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση βραχυπρόθεσμα. Πλην όμως νομίζω οφείλουμε και έχουμε χρέος να σκεφτόμαστε και πιο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Βλέπουμε ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα το οποίο είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Έτσι, και το βλέπουμε και στη γειτονιά μας αυτή τη φορά. Το βλέπουμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το ένα κομμάτι είναι η ουκρανική κοινότητα, είναι οι πρόσφυγες οι οποίοι καταφθάνουν σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και στη δική μας. Καθημερινά καταφθάνουν Ουκρανοί πρόσφυγες. Και πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα σε αυτούς είναι και πολλά ανήλικα παιδιά, και λέω ανήλικα με την έννοια ότι είναι σε ηλικία σχολική. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η χώρα μας έχει ανοίξει την αγκαλιά της και τα σχολεία της στους Ουκρανούς πρόσφυγες. Έχουμε ήδη τις πρώτες εγγραφές μαθητών προσφύγων σε σχολεία της χώρας μας. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, από την Αττική, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία, είναι σε πολλές περιοχές. Έχουμε συνεργαστεί και με τη UNICEF για θέματα διερμηνίας. Φροντίζουμε για την ομαλή ένταξη των μαθητών αυτών στην σχολική κοινότητα και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, την δική μας, για την αμέσως συμπαράσταση και τον καθοριστικό τους ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτήν την προσπάθεια συμβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί μας, οι οποίοι ήταν στην Ουκρανία αποσπασμένοι. Είχαμε περίπου 20 εκπαιδευτικούς οι οποίοι δίδασκαν ελληνικά σε σχολεία ή σε τμήματα ελληνικής γλώσσας στην Ουκρανία. Αυτοί, αν θυμόσαστε, είχαμε φροντίσει ώστε να επαναπατριστούν πολύ νωρίς, όταν είχαν αρχίσει να πρωτοακούγονται σκέψεις, φήμες περί πολεμικής σύραξης, πολύ πριν δηλαδή, επαναπετρίστηκαν με απόλυτη ασφάλεια. Και τώρα και αυτοί συνδράμουν στην προσπάθεια της ενσωμάτωσης των Ουκρανών προσφύγων μαθητών στα σχολεία μας. Λοιπόν, πρωτού πάμε του Υπουργείου, θέλω λίγο να επιμείνω στο κομμάτι της πολιτικής. Θέλω να επαναφέρω το ερώτημα. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είστε έτοιμοι να πάτε σε εκλογές και να δραπετεύσετε και να βγάλει αυτό στα κάστανα από την φωτιά. Από την άλλη, βλέπω τον Πρωθυπουργό να λέει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι στο σχεδιασμό και ότι στόχος είναι η σταθερότητα. Τι απαντάτε? Υπήρξε ξεκάθαρη απάντηση και του Μεγάλου Μαξίμου και του κυβερνητικού μας εκπροσώπου σε σχέση με αυτό. Κοιτάξτε, βιώνουμε μια πρωτοφανή συγκυρία και θα έλεγα, όπως ξέρετε, και όλη αυτή η διακυβέρνησή μας η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Κρίση που δεν μπορούσε κανείς ποτέ να φανταστεί, από την πανδημία μέχρι το μεταναστευτικό, μέχρι τον πόλεμο τώρα στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός έχει δείξει σε τι βαθμό
Δεν προφανώς όλα αυτά τα πολιτικά παιχνίδια τα οποία γύρει η αντιπολίτευση δεν μπαίνουν καθόλου στο ζύγι το δικό του. Χρέος του, και αυτό υπερασπίζεται μέχρι τελικής πτώσεως, είναι η σταθερή πορεία της χώρας μας, και εδώ αναδεικνύεται και η πολύ μεγάλη σημασία που έχει, στην οποία έχει αναδείξει ο ίδιος τη θέση μας εντός της Ευρώπης, την ισότιμη σχέση με τους εταίρους, τη σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, όλες αυτές τις, σε αυτή την κατεύθυνση που έχει κινηθεί τώρα 2,5 χρόνια, και νομίζω όλα αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα, όπως έχει πει και ο ίδιος, δεν υπάρχει κανένα ζητούμενο σχετικά με τις εκλογές. Συνεχίζουμε στη γραμμή της πολιτικής σταθερότητας, συνεχίζοντας και το μεταρρυθμιστικό μας έργο, και όπως έχει πει ο ίδιος, έχει τοποθετηθεί ο ίδιος και για τις εκλογές. Στη συνάντηση που περιμένουμε Μητσοτάκη Ερντογάν, μια συνάντηση την οποία πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν θα την βλέπαμε. Η σχέση μεταξύ των δύο ηγετών δεν ήταν και καλύτερη. Δηλώσεις από την πλευρά του Ερντογάν ότι δεν θα μπορώ να είμαι ούτε καν στο ίδιο δωμάτιο με τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλάζουν αυτά. Περιμένετε κάτι, περιμένετε να βγει κάτι από αυτή τη διαδικασία? Ο Πρωθυπουργός είναι πάντοτε πέραμαχος του διαλόγου και είναι και εθνικός προστεκτής των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, κάθε διάλογος είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος και πάντοτε βεβαίως με πολύ μεγάλο σεβασμό στους κανόνες διεθνούς δικαίου, όπως έχουμε πει και όπως λέμε εξ αρχής. Λοιπόν, σας βλέπω το τελευταίο διάστημα και πάτε από πόλη σε πόλη, σε διάφορες περιοχές της χώρας, συναντάστε με μαθητές, με εκπαιδευτικούς. Υπάρχει μια δραστηριότητα στο Υπουργείο. Είναι πραγματικά καθήκον μου να βρισκόμαστε. Ξέρετε, μόνο εύκολο να κανείς να κλειστεί στο γραφείο του και να μην έχει έτσι στενή σχέση με το τι συμβαίνει στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Και θεωρώ αφενός καθήκον και χρέος το να βρίσκομαι κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα, κοντά στους μαθητές μας, κοντά στους εκπαιδευτικούς μας, κοντά στους φοιτητές μας. Και ταυτόχρονα όμως δεν σας κρύβω ότι μαθαίνω και πάρα πολλά από αυτή τη διαδικασία. Άμα δεν ακούσεις από ανθρώπους οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με τις προκλήσεις καθημερινά, τότε η ελοχή είναι ένας μεγάλος κίνδυνος να μείνει κοντά στην πραγματικότητα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πράγματι προσπαθώ να πηγαίνω σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο στην Αττική, αλλά στην περιφέρεια, από άκρη σε άκρη. Πριν από λίγο καιρό ήμουν στην Ξάνθη, στην Πάτρα. Σωστά. Και επίκειται και άλλες τέτοιες επισκέψεις. Όπως σας είπα, το θεωρώ και χρέος, αλλά από την άλλη δεν σας κρύβω ότι μέσα από αυτές τις συνομιλίες με εκπαιδευτικούς και με μαθητές μπορεί κανείς να έχει πολύ πληρέστερη εικόνα για τις πραγματικές προκλήσεις παιδείας, για περιθώρια βελτίωσης, για προτάσεις, σκέψεις, προκειμένου ακριβώς να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στα θέματα της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η ανακοίνωση για τον διπλασιασμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων για τη νέα χρονιά. Γιατί μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, είναι μία δέσμευσή μας πρώτων εκλογών. Σας θυμίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επί της ουσίας καταργήσει τα πρότυπα σχολεία και γενικά είχε αποβαθμιστεί συνολικά ο θεσμός. Η δική μας δέσμευση ήταν να ενισχυθεί ο θεσμός, να έχουμε τουλάχιστον ένα πρότυπο και ένα πειραματικό σχολείο σε κάθε περιφέρεια της χώρας και να ενισχυθούν σημαντικά αυτά τα εξαιρετικά δημόσια σχολεία. Γιατί σε αυτά τα δημόσια σχολεία δοκιμάζονται νέες εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες εν συνεχεία μπορούν να διαχυθούν σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος των πρότυπων και των πειραματικών σχολείων, θα έλεγαν, αν προσπαθούσα έτσι να τα περιγράψω εν συνόλο, παρότι η αποστολή των πρότυπων και των πειραματικών είναι κάπως διαφορετική, αλλά θα έλεγα συνολικά πρόκειται για εξαιρετικά δημόσια σχολεία, τα οποία μας βοηθούν στο να δοκιμάζουμε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους, βέλτιστες εκπαιδευτικές μεθόδους και εν συνεχεία αυτές να διαχέονται σε όλα τα σχολεία της χώρας, σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Βρισκόμαστε σε περίπου υπερδιπλασιασμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Από τα 62 πηγαίνετε στα 120, έτσι? Σωστά, 120 πλέον με σχολείο σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, πειραματικό ή πρότυπο. Αυτά τα σχολεία λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό φέτος και προστίθεται και άλλα για την επερχόμενη σχολική χρονιά, τη σχολική χρονιά 2022-2023. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα θυμόσαστε ίσως ότι τον περασμένο Δεκέμβριο μαζί με τον Πρωθυπουργό παρουσιάσαμε τα νέα προγράμματα σπουδών. Τι θα πει νέα προγράμματα σπουδών? Είναι η νέα ύλη. Είναι η ύλη πάνω στην οποία γράφονται τα σχολικά βιβλία. Σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα βιβλία είναι 20ετίας και πλέον. Κάποια είναι και 30 χρόνων. Είναι παλιά.
Γι' αυτόν ακριβώς 20 χρόνων, συγγνώμη, 30. Οι νέοι αυτοί λοιπόν βγήκαν, λοιπόν, παρουσιάσαμε το Δεκέμβριο 166 νέα προγράμματα σπουδών. Αυτά τα νέα προγράμματα σπουδών δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή πιλωτικά στα πρότυπα και στα πειραματικά σχολεία. Έχουμε προβλέψει μια διετή πιλωτική εφαρμογή. Γιατί διετή? Γιατί θέλουμε να πάρουμε ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα νέα αυτά προγράμματα, αν υπάρχει τρόπος περαιτέρω βελτίωσής τους, και εν συνεχεία αυτά τα νέα προγράμματα σπουδών θα διαχυθούν σε όλα τα σχολεία της χώρας. Το ερώτημα είναι, καταρχήν θέλω να μας πείτε λίγο τη διαδικασία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτά τα παιδιά τους σε αυτά τα σχολεία. Τι πρέπει να κάνουν για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία για τη νέα σχολική χρονιά. Και το δεύτερο θέλω να ρωτήσω αν είναι έτοιμο το εκπαιδευτικό σύστημα. Γιατί δεν φτάνει μόνο να διπλασιάσετε τα σχολεία, πρέπει να δούμε αν είναι έτοιμοι οι καθηγητές, πρέπει να δούμε αν υπάρχει προετοιμασία συγκεκριμένη για να λειτουργήσουν ως πρότυπα και πειραματικά τα σχολεία. Κοιτάξτε, καταρχήν η μεγάλη πλειοψηφία ήδη λειτουργεί. Να πούμε ότι προστίθεται μόνο 8 σε αυτή τη φάση. Άρα αγγίζουμε τα 120 από το Σεπτέμβριο. Να θυμίσω ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος εισαγωγής στα πρότυπα και στα πειραματικά. Στα πρότυπα η εισαγωγή γίνεται με εξετάσεις. Εξετάσεις σε παιδιά της 6ης Δημοτικού, που είναι στο τέλος της 6ης Δημοτικού. Οι εξετάσεις εισαγωγής θα γίνουν το Σάββατο 7 Μαΐου και η εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία γίνεται με κλήρωση. Γιατί γίνεται με κλήρωση? Γιατί στα πειραματικά σχολεία είναι που κατεξοχήν δοκιμάζονται πειραματικά εκπαιδευτικές μέθοδοι και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα του πληθυσμού. Η κλήρωση, η ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία της χώρας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου. Την ερχόμενη Τρίτη θα ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα για εγγραφές μαθητών σε πρότυπα και πειραματικά, δηλαδή για εξετάσεις και για κλήρωση, και τα σχολεία θα είναι καθόλου έτοιμα να λειτουργήσουν όλα από τον Σεπτέμβριο. Όπως είπα, ήδη 112 λειτουργούν και τη στιγμή αυτή που μιλάμε. Ωραία. Ένα θέμα στο οποίο είχατε αναλάβει μια πρωτοβουλία ήταν το κομμάτι των διορισμών και των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική πολιτεία δεν είχε διορίσει εκπαιδευτικούς για πάνω από 12 χρόνια. Θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, κύριε Υπουργέ? Ναι, λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική πολιτεία δεν είχε διορίσει εκπαιδευτικό για πάνω από 12 χρόνια. Εμείς τα πρώτα 2 χρόνια της θητείας διορίσαμε 16.200 εκπαιδευτικούς. Τους πρώτους μετά από 12 χρόνια και στην ειδική αγωγή τους πρώτους στην ιστορία της χώρας μέσω ΑΣΕΠ. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι ξεκινήσαμε τους διορισμούς από την ειδική αγωγή, έναν πολύ ευαίσθητο χώρο, και ασκημένα λοιπόν οι πρώτοι διορισμοί που γίνανε στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Θα σταματήσουμε εκεί? Όχι. Προσπαθούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών να συνεχίσουμε για να καλύψουμε έδαφος των προηγούμενων ετών, και με στόχο να φύγουμε από την στρεβλή εφαρμογή του αναπληρωτή εκπαιδευτικού. Τι θέλω να πω? Έχουμε σήμερα αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι αναπληρωτές για 5, για 6, για 7, για 10, για 15 χρόνια. Είναι όμοιροι επί της ουσίας. Αυτό αντιβαίνει και στην ίδια την έννοια του αναπληρωτή, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να ο αναπληρωτής να κάνει αυτό που λέει πραγματικά η λέξη, δηλαδή να αναπληρώνει μια έκτατη σε μια έκτατη συνθήκη. Μια εγκυμοσύνη, μια ασθένεια και ούτω καθεξής. Άρα η προσπάθεια που γίνεται είναι σιγά σιγά να ενισχύσουμε περαιτέρω ακόμα τους διορισμούς, αλλά να προχωρήσουμε και σε άλλους μόνιμους διορισμούς, με στόχο την εξυγίανση συνολικά του συστήματος και τη σημαντική ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε στην εκπαίδευση. Η ενδυνάμωση αυτή γίνεται αφενός με διορισμούς και αφετέρου με επιμορφώσεις. Πλέον γίνονται οριζόντιες επιμορφώσεις στους εκπαιδευτικούς μας, κάτι το οποίο δεν γίνονταν στο παρελθόν, σε πολλά διαφορετικά θέματα, για παράδειγμα σε θέματα ψηφιακών εργαλείων, σε θέματα των νέων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία ανέφερα προηγουμένως, στα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα οποία έχουν μπει στο σχολείο μας από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο, στα αγγλικά στο νηπιαγωγείο, τα οποία έχουν μπει από τη φετινή σχολική χρονιά σε όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας. Άρα, οριζόντιες επιμορφώσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών σε όλους τους εκπαιδευτικούς μας, είναι και αυτό ένα σημαντικό, θα έλεγα, μέσω στήριξης των εκπαιδευτικών μας, των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν καταβάλει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες, ιδιαίτερα δε τα τελευταία 2 χρόνια της πανδημίας. Μια μεγάλη τομή που επίσης είχατε εισαγάγει και η οποία
ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων ήταν το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης που έχει κατατεθεί από πανεπιστημιακούς συλλόγους. Αντιδρούν συνεχώς στο συγκεκριμένο θέμα. Τι είστε αποφασισμένοι να το προχωρήσετε ούτως ή άλλως? Όπως πολύ σωστά λέτε, σήμερα εκδικάζεται στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδικάζονται δύο τις ακύρωσεις που είχαν κατατεθεί πριν από αρκετούς μήνες σχετικά με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο. Προφανώς θα περιμένουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι αντίθετες? Κοιτάξτε, θα έλεγα να μην προκαταλάβουμε τίποτα, όχι, να περιμένουμε. Ας περιμένουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης με απόλυτο σεβασμό στο έργο της δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα θα τοποθετηθούμε αφού αποφανθεί η δικαιοσύνη. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.